Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής, κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα, 3 του Γενάρη, σε όσους άνοιξαν τώρα την τηλεόρασή τους ή σε όσους επέλεξαν τώρα να κάνουν αλλαγή και να βρεθούν στο κανάλι μας, καλή χρονιά να έχετε, ένα ευχάριστο να είναι ένα επιτυχημένο, ένα δημιουργικό, με υγεία κυρίως, και πολλές προσωπικές επιτυχίες το 2023. Εμείς τηρούμε το έθιμο καμιά φορά, αλλά θέλετε και λίγο μία αντίληψη που έχουμε για τα κοινά, αλλά κυρίως, αν θέλετε, και για το καλό, και επιλέγουμε κάποιους ανθρώπους είτε για ποδαρικό της εκπομπής, είτε για ποδαρικό της νέας χρονιάς. Ένας από αυτούς, από τους αγαπημένους, είναι ο κύριος Γιώργος Ματσίγκος, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοχείων της Ρόδου και όχι μόνο, με πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την δική μου την εκπομπή, πάντα είναι γούρικος και από τους τυχερούς ο κύριος Ματσίγκος. Καλησπέρα κύριε Ματσίγκο, καλή χρονιά. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρότασης. Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εύχομαι και εγώ υγεία, χαρά, μια καλή χρονιά να έχουμε. Είμαστε αισιόδοξοι και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και πάρα πολύ δυνατά. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνεις να είμαι ο πρώτος ζών για να μιλήσουμε για τον τουρισμό της Ρόδου. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα, φαντάζομαι, τώρα μέσα από τη συζήτηση να δούμε τις πρώτες ενδείξεις για το 2023, να δούμε κάποιες δυσκολίες που είχαμε το 2022 και πώς αυτές θα τις αντιμετωπίσουμε τη νέα χρονιά. Φαντάζομαι κυρίως η πολύ μεγάλη αγωνία όλων που έχει να κάνει με το προσωπικό. Να δούμε τα στοιχεία από τη σεζόν, να δούμε κάτι άλλο το οποίο είναι βασικό, ότι ξεκίνησαν και οι διαζώσεις επαφές, δηλαδή έχουμε και φυσικές εκθέσεις, όπου δίνουμε το παρόν ως Ρόδος. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από το μείζον. Είχαμε όλοι πάρα πολλούς ενδιασμούς, διότι περιμέναμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Μέχρι στιγμής, από ό,τι διαφαίνεται, και ο Δεκέμβρης γλυκός ήτανε και στη Ρόδο αλλά και στην Ευρώπη. Εάν υπερβούμε και αυτή την περίοδο, δηλαδή, γιατί πάντα είναι έθραυσος ο τουρισμός, μπορεί να είμαστε περισσότερο πιο δυναμικοί από ό,τι πιστεύαμε στην έναρξη της σεζόν για το 2023. Πράγματι είμαστε και αισιόδοξοι και υπάρχουν και οι δυνατότητες, διότι έχουμε πάλι το ευτύχημα το καθολικό να είναι πολύ νωρίς, είναι 9 το Απρίλη, οπότε ήταν προγραμματισμένο αρκετές πτήσεις να ξεκινήσουν τέλη του Μάρτη με αρχές Απριλίου, αλλά στο Λονδίνο, όπως έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει, υπήρχαν επαφές με την EasyJet, ο Δήμαρχος, ο Προτούρ, τοπικοί φορείς, αρχές. Οπότε η EasyJet ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα στις του Μάρτη, το οποίο είναι επιθετικό, άρα είναι και ένα μήνυμα προς όλους μας να είναι έτοιμο ο προορισμός, διότι αν ξεκινήσουν και έρχονται επισκέπτες και ο προορισμός δεν είναι έτοιμος, δεν είναι τα καταστήματα έτοιμα, δεν είναι οι παραλίες καθαρές, δεν είναι η Ρόδος έτοιμη, αντί για διαφήμιση θα είναι μια δυσφήμιση, οπότε χτυπάμε καμπανάκι ο προορισμός να είναι πανέτοιμος από τις 11 του Μάρτη που θα αφηχθούν οι επισκέπτες και φυσικά και τα κουραζερόπλια. Έχει προχτές την 1η του Γενάρη, την 1η του είχαμε το πρώτο κουραζερόπλιο. Οπότε μέχρι στιγμής είναι θετικά τα μηνύματα στις αεροπορικές εταιρείες και του tour operator. Είχαμε μία καταπληκτική σεζόν φέτος, η καλύτερη και από το 19 που είχε έφυγε τα 2,5 εκατομμύρια αφήξεις. Να υπενθυμίσω το 19 είχαμε 2.343.000 διεθνείς αφήξεις. Φέτος ξεπεράσαμε, πήγαμε στο 2.554 και αυτό οφείλεται ποιότητα σε προσιτή τιμή και τη γενική και ασφάλεια την οποία προσφέρει. Ο προορισμός ήταν πανέτοιμος, ο κόσμος ήθελε να ταξιδέψει, υπήρχε δίψα για ταξίδι, ο κουμπαράς ήταν γεμάτος, οπότε υπήρχαν και τα χρήματα και έτσι η Ρόδος είχε βγάλει μια πάρα πολύ καλή φήμη, κάναμε μια πολύ καλή υγειονομική διαχείριση. Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι το αεροδρόμιο μας ήταν πανέτοιμο, δεν δημιουργήθησαν καθυστερήσεις, δεν είχαμε ακυρώσεις, δεν είχαμε απώλειες αποσκευών όπως συνέβη σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Οπότε όλα αυτά, βέβαια και με την καλή ποιότητα που προσφέραμε σε όλες τις επιχειρήσεις, υπήρξε αυτή η αύξηση της ζήτησης και αύξηση του ρυθμού των πωλήσεων που δημιούργησε ένα
πολύ το κλίμα και για την επόμενη σεζόν. Οπότε η Tour Operator και οι πελάτες απέκτησαν εμπιστοσύνη προς τον προορισμό και ιδιαίτερα Ρόδο, και οι αεροπορικές εταιρείες και Tour Operator έχουν προγραμματίσει τουλάχιστον τις ίδιες πτήσεις με το 22 και ορισμένες αεροπορικές εταιρείες γύρω στο 5% επιπλέον του 22. Επομένως ξεκινάμε με θετικό πρόσημο ως προς τις αεροπορικές θέσεις. Βέβαια το ζητούμενο γεμίσουμε τα αεροπλάνα. Είπατε και εσείς ότι είναι θετικό το ότι έχουμε και τις θέσεις διαζώσεις, διότι εκεί δημιουργούνται περισσότερο δημόσιες σχέσεις οι οποίες μετά στην προώθηση των τουριστικών πακέτων. Είναι πιο λογικό και πιο θετικό να κρίσεις τον άλλο στα μάτια και να συζητάς. Έρχονται δημοσιογράφοι, έρχονται οι επισκέπτες για να επισκεφθούν τον προορισμό. Το προσωπικό των τουριστικών γραφείων και των αεροπορικών εταιριών και των tour operators. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν ένα καλό δεσμό που μετά ο δεσμός αυτός δημιουργεί τη ζήτηση και έχουμε πολλές κρατήσεις. Επομένως ξεκινάμε πολύ θετικά ως προς το θέμα των αεροπορικών θέσεων και την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Επίσης, αρχές του Απρίλη, επειδή είναι το Καθολικό και το Εβραϊκό Πάσχα 9 του Απρίλη, 2, 3, 4 και 5 του Απρίλη θα έχουμε αρκετές πτήσεις από το Ισραήλ στην Ευρώπη και φαίνεται και κινητικότητα και από τη Γαλλία. Οπότε πιστεύω έχουμε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα, γι' αυτό επεσήμενα και πριν, πρέπει ο προς από τις 11 του Μάρτη με την πτήση του πρώτου, με την άφηξη του αεροπλάνου, να είμαστε πανέτοιμοι. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα με αυτή την πολύ έτσι, καλή διαχείριση που έγινε το 2022 και όλοι οι τομείς λειτουργήσαν με μια συνεκτικότητα και μια, αν θέλετε, γρήγορη αντίδραση, εδραιώσαμε ή επαναποκτήσαμε κάτι το οποίο είναι γνωστό της ΠΑΣΗ, αλλά είχαν αρχίσει να το αφισβητούν πάρα πολλές περιοχές, ότι η Ρόδος είναι ένα βαχίδα του ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή εννοώ ότι δουλέψαμε και συμπεριφερθήκαμε ως άνθρωποι που γνωρίζουν από τουρισμό στη χώρα. Πράγματι είναι αλήθεια αυτό, διότι αν δούμε τα νούμερα πανελλαδικά, δεν πήγε η Ελλάδα καλύτερα από το 19, ενώ η Ρόδος είχε μια σημαντική αύξηση αφίξεων της τάξης περίπου του 9%, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από οικονομικής άποψης πήγε καλά, δεν γκρινιάζουμε, παρόλο που υπήρξε αύξηση του λειτουργικού, οι τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συγκράτησαν τις τιμές, γι' αυτό είπα ότι προσφέραμε ποιότητα σε προσιτή τιμή. Η ποιότητα πράγματι έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, υπάρχει συνεχής εκπαίδευση, ενημέρωση, μετεκπαίδευση, εφαρμόζει διαδικασίες ISO και HASP. Ο Ρόδος είναι πράγματι ένας ευληματικός τουριστικός τουρισμός και η καθαριότητα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε γενικά η Ρόδος παραμένει ένας ευληματικός τουριστικός προορισμός, αλλά το σημαντικότερο είναι το προσωπικό μας. Είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας, που παρόλο που υπήρξε μικρή έλλειψη, δεν φάνηκε η έλλειψη του προσωπικού. Ήταν πολύ καλά εκπαιδευμένο, προσαρμόστηκε άμεσα, ίσως χρειάστηκε να δουλέψουν λίγο παραπάνω, ήφθησαν. Οπότε είχαμε ποιότητα σε προσιτή τιμή και αυτό οφείλεται κατά πολύ και στο προσωπικό μας, που είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας, διότι εμείς η ελληνική ροδίτικη φιλοξενία έλαμψε, το χαμόγελο έλαμψε και έτσι κατορθώσαμε οι επισκέπτες οι οποίοι μας επισκέφθησαν να έρχονται μεν σαν τουρίστες αλλά να φεύγουν σαν φίλοι. Αυτό το μήνυμα περάσαμε σε όλο το προσωπικό και είναι η μεγάλη επιτυχία το προσωπικό μας. Να σας δώσω κάτι άλλο, κύριε Ματσίγκο. Αναφερθήκατε και στις τιμές και στα προβλήματα τα οποία είχαν να κάνουν ουσιαστικά με το ενεργειακό κόστος, το οποίο βεβαίως έτσι ανέβηκε, δηλαδή νομίζω κατακόρυφα εδώ ανέβηκε στα σπίτια, όχι σε επιχειρήσεις. Να ρωτήσω τι γίνεται με τις τιμές, δηλαδή καταφέραμε από τα συμβόλαια τουλάχιστον να αποκτήσουμε, να πετύχουμε μία αύξηση η οποία θα αποτυπώσει ή θα μειώσει λίγο τα πολύ αυξημένα υπέρογκα έξοδα που είχαν οι επιχειρήσεις για το 2022, για το χρόνο. Πράγματι τα συμβόλαια μετά από 4
είχαν κάποια αύξηση, ένα μέσο όρο 10 με 12%, περίπου όσο είναι ο πληθωρισμός ο ελληνικός και ευρωπαϊκός, το ούτε θα ανεβάσει πάρα πολύ τα πακέτα, διότι τα τελικά εισιτήρια είναι αυξημένα περισσότερο, της τάξης 20% περίπου, οπότε θα είμαστε πάλι, θα έχουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και οι άλλοι προορισμοί έχουν κάνει μεγάλες αυξήσεις. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ναι, μεν αισιοδοξία, αλλά δεν πρέπει να καθησυχάσουμε, διότι έχουν ανοίξει όλοι οι προορισμοί, όπως η Τουρκία άνοιξε ολοκλήρου, η Τινησία, η Αίγυπτος, ακόμη και το Μαρόκο, και μάλιστα το Μαρόκο διαφήμισε τους και με το ποδόσφαιρο. Εκεί είναι πολύ φτηνά, ειδικά η Αίγυπτος, το Μαρόκο και η Τουρκία πολύ φτηνά. Οπότε το 10% νομίζω ότι δεν είναι μεγάλη αύξηση. Θα καλύψει όμως κάποιες ανάγκες, διότι η αύξηση του λειτουργικού κόστους πολύ μεγαλύτερη. Γνωρίζετε κι εσείς και τα νοικοκυριά το γνωρίζουμε όλοι. Ειδικά η ενέργεια ήταν αυξημένη τόσο πολύ, πως προσπαθήσαμε να μειώσουμε το λειτουργικό κόστος. Ωστόσο, δεν μπορεί, θέλεις να προσφέρεις ποιότητα, να έχεις αυστηρά μέτρα μείωσης και αυστηρά μέτρα οικονομίας στις επιχειρήσεις. Οπότε το 10% σταθμίζει την αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά ένα ποσοστό. Πιστεύω με την καλή πληρότητα και τις πολλές που αναμένουμε να καλύψουμε αυτήν τη ζημιά που είχαμε, διότι υπενθυμίζω από το 19 είχαμε τις τιμές και μάλλον όχι τις ίδιες, χαμηλότερες, διορέψαμε τα δύσκολα χρόνια με προσφορές. Οπότε πιστεύουμε φέτος ότι θα ορθώσουμε να δουλέψουμε όχι με προσφορές, αλλά με μια μικρή αύξηση όπως είπα πριν. Ναι. Ένα ερώτημα το οποίο μπαίνει διαχρονικά στο τραπέζι, νομίζω ότι μπαίνει πολύ πιο επίμονα τα τελευταία χρόνια, διότι εδώ μιλάμε για έναν τουρισμό ο οποίος είναι μαζικός με τόσες μονάδες, αλλά παράλληλα, ενώ αναγνωρίζουμε αν θέλετε τα μεγέθη τα οποία είναι πολύ διαφορετικά στην Ρόδο, συνεχίζουν να χτίζονται νέα ξενοδοχεία, να έρχονται νέες μονάδες. Αυτό πώς αντιμετωπίζετε, κύριε Ματσίγκο? Δηλαδή, εννοώ μήπως κάποια στιγμή πρέπει να πούμε φτάνει ως εδώ και πάμε να δούμε πώς κάνουμε μια καλύτερη διαχείριση, μια καλύτερη επιλογή, μια καλύτερη διαφήμιση? Γιατί όταν κάνεις τεράστιες μονάδες, κάποια στιγμή δεν θα είναι και ό,τι καλύτερο για έναν τόπο. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε, και αναφέρομαι και ως επαγγελματίες μέσα σε ένα σύλλογο που αυτά τα συζητάτε δηλαδή, πολύ περισσότερο από ό,τι συζητούνται δημόσια? Έχετε δίκιο, υπάρχει ανάπτυξη, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε την ανάπτυξη του τουρισμού και την αύξηση των κλινών από τη στιγμή που το αεροδρόμιο εξυπηρετεί. Το αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε είναι και η υποδομή και φυσικά το προσωπικό μας, άρα θα πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση. Υπάρχουν και ιδιωτικές σχολές, αλλά πρέπει εκεί να προσανατολιστούμε στην βελτίωση και στην εξή θα πρέπει να βαθμιστεί οπωσδήποτε, να εστιάσουμε σε ειδικότητες οι οποίες υπήρχαν λήψεις φέτος, το ειδικευμένο προσωπικό. Δεν σας κρύβω ότι είχαμε αύξηση και του Airbnb, επομένως και εκεί είχαμε αύξηση κλινών, αλλά νομίζω ότι δεν είμαστε στο σημείο να πούμε από τώρα ότι δεν πρέπει να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη και περισσότερες. Μπορούμε βέβαια να το συνδυάσουμε με υποδομές, με δρόμους. Το αεροδρόμιο βελτιώθηκε και μεγάλωση, η ποιότητα του είναι μεγαλύτερη με το, όπως βλέπετε, το πάρκινγκ των ενάνων γίνεται τελείως διαφορετικά από ό,τι πριν. Επί εποχής Fraport υπάρχει μεγάλη βελτίωση. Οπότε έχουμε ακόμη δυνατότητα. Θα πρέπει να εστιάσουμε λοιπόν στην ποιότητα, στην εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να πιέσουμε να αναβαθμιστούν και ειδικά η ανωτέρα τουριστική της Ρόδου είναι δύο. Οι ανώτερες τουριστικές σχολές στην Ελλάδα είναι της Ρόδου και της Κρήτης. Θα πρέπει αυτές να αναβαθμιστούν και οι άλλες σχολές και φυσικά τα σεμινάρια εκπαίδευση με το προσωπικό που αυτό εφαρμόζουμε στα ξενοδοχεία μας κάθε χρόνο, Φεβρουάριο-Μάρτιο, με σεμινάρια, ώστε να είναι προετοιμασμένο το προσωπικό. Μπορεί να προσφέρει υψηλές υπηρεσίες για να ανταγωνιστούμε και τους άλλους προορισμούς.
ορισμούς, που οι άλλοι προορισμοί έχουν τη δυνατότητα του φθηνότερου πακέτου, όπως ανέφερα πριν Τουρκία, Τινησία, Αίγυπτος, Μαρόκο. Θα πρέπει εμείς να προσφέρουμε καλύτερη ποιότητα, αλλά έχουμε όπλο μας την ελληνική φιλοξενία, φιλοξενία, την ευγένεια, το χαμόγελο, τη συμπεριφορά, την εξυπηρέτηση και την υγιεινή, διότι είναι πάρα σημαντικό. Ο πελάτης σήμερα αναζητά προορισμούς που υπάρχει υγιεινή και ασφάλεια, αυτά τα οποία τα παρέχει η Ρώσια. Οπότε αισιοδοξούμε και έχουμε ακόμη τη δυνατότητα και μπορούμε ακόμη να φιλοξενήσουμε περισσότερους επισκέπτες. Να είστε καλά, κύριε Ματσίκο. Ευχαριστώ θερμά για τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, σεζόν υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλή χρονιά να έχετε. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Ματσίκο. Αυτό το οποίο έχει πει είναι πάρα πολύ σημαντικό, το γεγονός που έχει να κάνει με την εκπαίδευση δηλαδή, γιατί έχουμε μείνει στις υποσχέσεις τόσα χρόνια, συζητάμε για την ΑΣΤΕ. Η ΑΣΤΕ παραμένει ουσιαστικά να παλεύει, παλεύουν οι άνθρωποι που εργάζονται στην ΑΣΤΕ, παλεύουν οι φοιτητές, έρχονται οι υπουργοί, παρέρχονται οι υπουργοί, συνεχώς υποσχέσεις, αλλά η κατάσταση δεν έχει αλλάξει δραματικά. Και το λέμε γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η εξειδίκευση και δεν υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον ο οποίος αποφασίζει να πάει στον τουριστικό τομέα, στο μόνο τομέα που η χώρα μπορεί να έχει μια τρομερή ανάπτυξη από τους λίγους, να το πω λίγο διαφορετικά, τότε θα αναγκαζόμαστε να έχουμε διάφορα χέρια, όχι σε κυρίαρχους, αν θέλετε, ή μάλλον σε ρόλους βοηθητικούς, αλλά σε κυρίαρχους ρόλους. Οπότε αυτό το οποίο λέμε ότι είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα, που είναι η ελληνική φιλοξενία, δεν θα είναι κάτι που θα το παρατηρούμε ή θα το συναντάμε εύκολα στα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία δηλαδή, όπου κάποιοι δεν μιλάνε καν ελληνικά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε κάτι σημαντικό. Είναι από τα ρεπορτάζ τα οποία έχουμε αφήσει πίσω μας όλη αυτή την περίοδο και νομίζω να το διασυνδέσουμε με τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Ματσίγκος. Αναφέρομαι στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, όπου είχαμε κάποιες δηλώσεις την περασμένη εβδομάδα από την εκπρόσωπο τύπου του Συλλόγου των Καταστηματαρχών της Μεσαιωνικής Πόλης, τη Μαρία Αγγέλου. Αναφέρθηκε στα προβλήματα που είχαμε φέτος, στο πώς καλύψαμε το κενό, στο ποιες είναι οι προοπτικές, τι χρειάζεται να γίνει. Ναι, πάμε να την ακούσουμε για να κλείσουμε τουριστικά τη σημερινή εκπομπή. Ήταν η πρώτη χρονιά μετά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, η οποία έδειξε απίστευτα σημάδια ανάκαμψης. Η ποσότητα των επισκεπτών πραγματικά ήταν εξαιρετικά μεγάλη και αυτό ήταν ιδιαίτερος ευχάριστο, όπως αντιλαμβάνεστε, και για τα καταστήματα. Υπήρχε αγοραστικό ενδιαφέρον τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του Αυγούστου. Μετά μειώθηκε λιγάκι, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε την κρίση δεν την περάσαμε μόνο στην Ελλάδα, την περνάει όλος ο πλανήτης. Οπότε είχε μια λογική, οι άνθρωποι να επικεντρώνονται κυρίως στο χώρο της εστίασης, περισσότερο παρά στην αγορά σουβενίρ. Όμως ήταν αρκετά ικανοποιητική, δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο. Επιτέλους αρχίζουμε να ανακάμπτουμε σιγά σιγά. Και ευελπιστούμε ότι το ίδιο θα γίνει και την ερχόμενη σεζόν. Τα μηνύματα τα πρώτα είναι πολύ θετικά και από τις τουριστικές εκθέσεις και από τις προκρατήσεις. Τα μηνύματα δείχνουν ότι θα είναι μια αντίστοιχα καλή χρονιά, τουλάχιστον στα επίπεδα του 19, αν όχι στα επίπεδα ρεκόρ του 22. Και όπως φαντάζομαι γνωρίζετε κι εσείς από τους τουριστικούς πράκτορες, τα πρώτα τσάρτερ μας έρχονται τις 11 νομίζω Μαρτίου. Θα είναι λίγη ποσότητα των πρώτων τουριστών, αλλά ξεκινάμε. Και έχουμε πολλά χρόνια να ξεκινήσουμε τόσο νωρίς και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Είναι πολύ δυσάρεστο να ακούμε κάποιες φωνές που λένε ότι προσπαθούμε να μαντέψουμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις φαίνονται θετικές, εκτός αν γίνει κάτι βέβαια σε παγκόσμιο επίπεδο ξανά, το οποίο είναι επευκταίο. Είχαμε πει στο τέλος της υγειονομικής κρίσης ότι θα χρειαζόμασταν περίπου μία πενταετία για να καλυφθεί η ζημιά που πάθαμε. Και αν για κάποιους δεν είναι 5 χρόνια και είναι 4 ή 3,5, καταλαβαίνετε ότι μόλις ξεκινήσαμε. Το σημαντικό είναι ότι με τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, την περικοπή του ποσού που πρέπει να επιστρέψουμε λόγω των επιστρεπταίων προκαταβολών και την δυνατότητα να μπει σε δόσεις το ποσό, διευκολυνθήκαμε και ήδη αρκετοί έχουν αρχίσει να αποπληρώνουν μεγάλο μέρος
αυτών, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, στα υπόλοιπα δημιουργήθηκαν άλλου τύπου διακανονισμοί. Έχει μπει το πράγμα σε ροή. Αν συνεχίσει και η ροή χρήματος φυσιολογικά και φέτος, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θεωρώ ότι σε 3,5-4 χρόνια θα έχουμε ανακάμψει. Λοιπόν, πάμε σε κάποια αναγκαία έργα τα οποία τρέχουν από σήμερα το πρωί. Μετά από τον κόμβο που είχαμε εκεί στο Τσαΐρι, δηλαδή ουσιαστικά τον κόμβο που έχει να κάνει με το ανατολικές δυτικές ακτές, το σημείο όπου έχουμε τον δρόμο που ενώνει την Εθνική Οδό με την αντίστοιχη για το αεροδρόμιο, έχουμε παρέμβαση αυτή την περίοδο από την περιφέρεια του Αιγαίου στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο, έτσι, Βερδελή, παρακαλώ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για το θέμα αυτό, μιλώντας στους δημοσιογράφους, εκπρόσωπος τύπου της ΕΠΝΑΗ, ο Γιώργος Υψηλάντης. Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης στον κόμβο του Τσαϊριού προς το αεροδρόμιο επί του επαρχιακού δικτύου, ξεκίνησε σήμερα το πρωί η παρέμβαση αποκατάσταση του οδοστρώματος, το οποίο έχει θέματα λόγω αρπισμού της ασφάλτου, στο κόμβο των φαναριών της Ρόδου Λίνδου, που είναι λίγο πιο πάνω από το κτίριο της ΔΕΑΡ, εκεί που στρίβουμε να πάμε δεξιά στις λεγόμενες στροφές του Βερδελή, πηγαίνοντας για το Πράκτικερ και προς το νοσοκομείο. Οι εργασίες που ξεκίνησαν σήμερα το πρωί προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 16 του μήνα και από τη μεριά μας θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να επισπευστεί, αν είναι δυνατό το χρονικό διάστημα, αν και ήδη είναι πάρα πολύ σφιχτό το πρόγραμμα για να βγει η δουλειά από τις 3 σήμερα μέχρι τις 16 του μήνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι, θα υπάρξουν προσωρινά δυσκολίες στην κυκλοφορία, οι οποίες όμως θα αντιμετωπιστούν με βάση την κυκλοφοριακή μελέτη η οποία έχει γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και έχουν δοθεί ήδη μέσω δελτίου τύπου που ίσως έχετε ήδη πάρει στα χέρια σας από το πρωί αναλυτικές οδηγίες προς τους οδηγούς για το πώς και τι πρέπει να προσέξουν στην περιοχή. Εγώ από τη μεριά μου αυτό που θέλω να πω είναι ότι ζητούμε την κατανόηση των οδηγών και τους παρακαλούμε να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, σεβόμενος βεβαίως τα σήματα που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία, τις οδηγίες της τροχιάς, αλλά και του προσωπικού ασφάλειας του έργου. Είναι ένα έργο που είναι αναγκαίο για να αποκατασταθεί ομαλότητα της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο κόμβο και οι παρεμβάσεις είναι συνεχείς και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και σε άλλα σημεία του εθνικού δικτύου, όπου θεωρείται, του επαρχιακού μας δικτύου, του δικτύου αρμοδιότητας, εν πάση περιπτώσει, της περιφέρειας του Νοτιού Αιγαίου, όπου και όποτε απαιτείται. Λοιπόν, κλείνουμε με μία είδηση που έχει να κάνει με μία παράταση. Ως τις 13 Ιανουαρίου παρατείνεται η διαδικασία προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για τα επιδόματα θέρμανσης στη γνωστή ηλεκτρονική πλατφόρμα MyThermacy. Όσοι δεν το έχετε πράξει, έχετε ακόμη περίπου 10 ημέρες στην διάθεσή σας. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ραντεβού για αύριο στις 3. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλή χρονιά σε όλους σας.